με τη θερμοκρασία να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Κρήτης και να μην υποχωρεί κάτω από τους 32 βαθμούς σε ολόκληρο το νησί, οι επόμενες 8 ημέρες τουλάχιστον θα παραπέμπουν σε συνθήκες καύσωνα. Οι θερμοκρασίες, λόγω και της ποιότητας αυτής των ανέμων, όπως επίσης και της θερμότερης αέριας μάζας που μας έχει έρθει από την Ευρώπη, θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάζει τις θερμοκρασίες στα βόρεια γύρω στους 32 με 33 βαθμούς κατά μέσο όρο. Φυσικά θα υπάρχουν και τοπικές διαφοροποιήσεις με λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Στα νότια όμως σίγουρα θα είναι πιο υψηλές και θα κυμαίνονται κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Η εξασθένιση των ανέμων είναι πρόσκαιρη και ενώ μέχρι την Τετάρτη θα πνέουν στα βόρεια από 3 έως 4 μποφόρ και στα νότια από 5 έως 6, στη συνέχεια ενισχύονται και μάλιστα σε επίπεδα που θα θέτουν σε κατάσταση συναγερμού τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ξανακάνουν την εμφάνισή τους αρκετά πιο ενισχυμένοι και φαίνεται ότι αυτή η διαδοχή μεταξύ εξασθενήσεων και εντάσεων θα μας ακολουθεί και σε όλο το επόμενο διάστημα. Βέβαια, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο κίνδυνος επέκτασης μιας φωτιάς, δηλαδή σε πυρκαγιά, είναι πάρα πολύ μεγάλος, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Ταυτόχρονα αυξάνεται η επικινδυνότητα στις βόρειες ακτές για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, αλλά και για τους κολυμβητές. Ενώ για τη Δευτέρα και για την Τρίτη και την Τετάρτη να πούμε ότι και οι θάλασσες στα βόρεια θα είναι πάρα πολύ καλές, από την Πέμπτη με την ενίσχυση των βοριάδων θα δούμε το βόρειο παράκτιο μέτωπο να αρχίσει πλέον να δημιουργεί και πάλι κυματισμό και να χρήζει μιας ιδιαίτερης προσοχής από τους λουόμενους αλλά και για όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, στις βραδινές ώρες, οι άνεμοι θα εξασθενούν και η θερμοκρασία θα υποχωρεί σε πιο ανεκτά επίπεδα, με εξαίρεση την πόλη του Ηρακλείου και τα νότια των Χανίων, όπου οι συνθήκες θα διατηρούνται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ το Ηράκλειο, σαν αστική περιοχή, καταγράφει θερμοκρασίες οι οποίες κυμαίνονται κατά μέσο όρο στους 32 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμούς μπορεί να έχει το λιμάνι, ενώ στο Γάζι μπορεί να έχει και τους 34 ή 35, το αεροδρόμιο έχει γύρω στους 32. Το βράδυ όμως οι θερμοκρασίες γενικά δεν πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά, διατηρούνται στους 26, έχουμε δει και 28 βαθμούς Κελσίου. Έως και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, δεν προβλέπεται ιδιαίτερη μεταβολή.